Και στα αλήθεια, δεν θυσίασα πολλά πράγματα για να γίνω νούμερο ένα. Γι' αυτό και δεν έγινα. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρώ ότι ό,τι δίνεις, παίρνεις. Άρα, πάρα πολύ δίκαια μου έχει φερθεί αυτή η δουλειά. Και ίσως και περισσότερο γενναιόδωρο από ότι εγώ έχω φερθεί σε αυτήν. Όμως σε τέτοιες εποχές που συνάδελφοι δεν έχουν δουλειές, που αν δουλέψει ένας δουλεύουν και άλλοι 10, και που στο κάτω-κάτω εγώ και ένα ξένο άνθρωπο να ακούσω να πιάσει δουλειά οπουδήποτε χαίρομαι, mm-hmm. να βλέπεις όλη αυτή την κακία και το μένος και την εμπάθεια, είναι τουλάχιστον θλιβερό, όχι σε επίπεδο ατόμων, σε επίπεδο κοινωνίας. Ναι. Λέω, το βρίσκω θλιβερό να χαίρεσαι όταν κάποιος χάνει τη δουλειά του. Θλιβερό να. Δηλαδή, έχω ακούσει. Δηλαδή, δεν γραφόντουσαν κακίες όταν έκανες τηλεόραση. Διάβασες πράγματα. Ναι, αυτό για να αποτρέψει κάποιους. Τώρα, ας πούμε, με το που ακούστηκε η πρώτη φήμη ότι μπορεί να πάω στην ΕΡΤ και μάλιστα σε μια εποχή που πραγματικά εγώ δεν είχα καταλήξει μέσα μου αν αυτό κάπου θα οδηγηθεί. Δηλαδή, είχα θετικές προσλαμβάνουσες από τις συζητήσεις μου, αλλά καθόλου σίγουρη, ούτε τώρα δεν είμαι. Γιατί ξέρετε, όλα είναι ρευστά και αλλάζουν. Ακόμη και τώρα που προγραμματίζεται αυτή η εκπομπή και έχει όλα αυτά τα δεδομένα μέχρι τώρα, μπορεί και αυτό να αλλάξει την πορεία, να ανατραπεί και να μου πούνε οι Αθηνώτες τελικά δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Έτσι δεν γίνονται πια στην τηλεόραση. Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Εγώ πάντως κρατάω μικρό καλάθι, ακόμα και τώρα. Που δεν μου έχουν δώσει αφορμή οι Αθηνώτες να έχω αμφιβολία. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου λόγω συνθήκων. Mm-hmm. Και δεν θα έπεφτα από τα σύννεφα, ούτε θα τα έβαφα μαύρα. Ξέρω ότι έτσι είναι οι συνθήκες πια. Διεκδικώ το καλύτερο, προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό και πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί αυτό να μην ευοδοθεί για τους χύψη λόγους. Και βλέπεις λοιπόν να υπάρχει φήμες για ένα συνάδελφο, όχι μόνο για μένα, και να πέφτουν δύο-τρεις άνθρωποι που πραγματικά απορώ. Έχεις ποτέ σηκώσει τηλέφωνο, πώς διάλεξαν. Όχι, Γιώργο, αστείευεσαι. Να σηκώσω τηλέφωνο γιατί, για να αντιμετωπίσω την κακία ή την εμπάθεια. Δεν αντιμετωπίζετε. Όχι. Το βρίσκω φθηνό, το βρίσκω κατώτερο των περιστάσεων και λυπάμαι που συμβαίνει σε επίπεδο κοινωνικό και στο λέω αλήθεια. Mm-hmm. Εγώ, ό,τι ήταν να περάσω δύσκολα σε αυτή τη δουλειά, το πέρασα. Έμεινα άνεργη, έχασα τη δουλειά μου. Πώς να σου το πω, κόπηκαν τα φτερά μου, ξαναπάτησα στα πόδια μου. Έχω περάσει από όλα τα στάδια. Είμαι πολύ καλά. Είτε γίνει αυτό που ονειρεύομαι τώρα και αυτό που μου έχουν ανακοινώσει ότι θα γίνει, είτε δεν γίνει. Εγώ πια πατάω στα πόδια μου. Γιατί πέρασα από όλες τις φάσεις. Ξέρω τις σταθερές μου, ξέρω πια που επενδύω σε αυτή τη ζωή και αυτό με γεμίζει. Αν γίνει δουλειά θα είμαι πανευτυχής. Αν δεν γίνει, πάλι θα παλέψω και κάποια άλλη στιγμή θα έρθει. Ούτως ή άλλως πάλι δεν κάθισα με σταυρωμένα χέρια, έγραψα το βιβλίο μου. Βρήκα τον τρόπο να εκφραστώ. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω βιοποριστικό πρόβλημα να πω ότι θα σκεφτώ τον άλλο μήνα δεν θα έχω να πάρω ένα πανάκριβο γάλα που πρέπει να πιει το παιδί μου ή να πληρώσω το ρεύμα. Και είμαι τρομερά ευγνώμων γι' αυτό. Όσο το έχω αυτό, γιατί ο Ανδρέας κάνει μια δουλειά σταθερή. Και μέσα στην κρίση, όσο και αν έχει και αυτή μειωθεί, είναι σταθερή. Mm-hmm. Θα μειώσω άλλα. Δεν θα πάρω για ένα χρόνο παπούτσια και τσάντα, αλλά ξέρω ότι θα πατήσω στα πόδια μου. Άρα, γιατί να σηκώσω το τηλέφωνο. Τι θα μου προσφέρει συζήτηση με έναν άνθρωπο που είναι εμπαθής και κακός. Αγχώνεσαι για το, με το καλό να ξεκινήσει η εκπομπή, τι θα σου γράψουν τώρα. Όχι. Τώρα δεν θα γράψω. Αγχώνομαι πάρα πολύ για το περιεχόμενο.